συγκέντρωση εδώ έξω από το Υπουργείο Υγείας. Βασικό αίτημά τους είναι η σύσταση ενιαίου κλάδου νοσηλευτικού προσωπικού και όχι ο κατακαιρματισμός, όπως λένε, των κλάδων σε πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, καθώς και μέσης εκπαίδευσης και βοηθών νοσηλευτών. Λένε ότι αυτό θα οδηγήσει σε πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ακόμα ζητούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και να ενταχθεί ο κλάδος στα βαρέα και ανθυγίνα. Στο μέτωπο του κορονοϊού είναι 10 τα νέα κρούσματα τα οποία ανακοινώθηκαν χθες. Είναι τα 6 από την κοινότητα και τα 4 από γνωστές εστίες όπου υπάρχει η λίμωξη. 6 κρούσματα λοιπόν στην κοινότητα είναι λίγα, είναι ωστόσο αρκετά για να μας θυμίζουν ότι ο ιός είναι εδώ. Σε 167 ανέρχονται οι νεκροί και 22 άνθρωποι παραμένουν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ολόκληρο νοσοκομείο, όπως είπα, Μακάριστος, έχει αδειάσει, καθώς επίσης και πολλές κλινικές σε νοσοκομεία αναφοράς. Στο Ρίο νοσηλεύεται ένας ασθενής, στον Ευαγγελισμό 18, στον ΙΜΣ 15, ενώ στο νοσοκομείο Σωτηρία από την Τρίτη τίθενται σε εφημερία οι δύο πνευμονολογικές κλινικές, οι οποίες είναι άδειες, ενώ άδεια είναι και η μονάδα COVID στο ίδιο νοσοκομείο, η μία από τις δύο μονάδες. Έτσι λοιπόν, την Τρίτη εφημερεύει το νοσοκομείο, εφημερεύουν οι πνευμονολογικές κλινικές και τα 29 άτομα που έχουν μείνει, μεταξύ των οποίων τα 6 στη μονάδα, τα υπόλοιπα είναι στις παθολογικές κλινικές. Μάλιστα, λοιπόν, όπως είπαμε, ένα βρέφος 8 μηνών νοσηλεύεται στην εντατική του Παίδων Αγία Σοφία. Εκεί θα πάμε. Έχει βρεθεί θετικό στον κορονοϊό. Η Μέρη Σκανδάλη έχει τα νεότερα για το